Έχουμε 20 ετοιμάσει, έχουν πάρει 20 ερωτήσεις. Ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος είναι ουρολόγος, ο οποίος ήταν χρόνια με τον κύριο Σοφικίτη, έκανε και στην Ιαπωνία μία τετραετία, ήταν λέκτορας στην Ιαπωνία σε οργανική θέση. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε τον τελευταίο ένα χρόνο. Είχε κάνει και στο γεννηματά, είχε κάνει σε πολλά πανεπιστημιακές κλινικές. Λοιπόν, και ασχολείται με την υπογονιμότητα βέβαια. Και έχει πολλές δημοσιεύσεις για την υπογονιμότητα. Αν χτυπήσετε το Medline θα το δείτε. Και πολύ επίσης ασχόληση και με το πειραματικό χειρουργείο. Και στο Βάσο Παπαγαρίτη, το οποίο τον ξέρετε και από τα άλλα χρόνια, είναι βιολόγος αναπαραγωγής, εξειδικεύεται στο σπέρμα, στην κατάψυξη, συντήρηση κτλ. Έχουν πάρει 20 ερωτήματα. Και αυτά τα ερωτήματα θα δώσουν απαντήσεις. Ο ρόλος των τριών ειδικευμένων μας είναι άμα τελικά σε αυτό το ερώτημα πήρατε καλή απάντηση, άμα σας έπεισαν, και θα τους κρίνετε και θα λέτε την άποψή σας. Γιατί άμα δεν πείσουν εσάς, κάηκαν. Έτσι. Λοιπόν, πάμε, έχουμε την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, τους έχουμε βάλει και ωραίες ερωτήσεις, δεν μπορείτε να πείτε. Λοιπόν, άμα δεν βρείτε, δεν μας αιτιολογήσετε τη δημιουργία της Κρυσοκύλης, ήδη είσαστε κομμένοι. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Πώς δημιουργείται η Κρυσοκύλη? Καλημέρα σας καταρχήν. Ευχαριστήσω για την τιμή που μου γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά να συμμετέχω σε αυτό το διαδραστικό σχολείο. Είναι η πρώτη ερώτηση και η πιο τυπική ερώτηση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος όταν ασχοληθεί με το αντικείμενο της Κρυσοκύλης. Πώς δημιουργείται? Λίγο πολύ είναι γνωστά και πλέον εδρεωμένες αυτές οι απόψεις. Συγγνώμη, δεν θέλουμε λίγο μπροστά. Είναι εγώ, είπες ότι είμαι ένας άνθρωπος, γιατρός άλλης ειδικότητας, που έχω το πρόβλημα και έρχομαι σε εσάς. Είδα κάτι με έναν γιατρό, όχι με έναν άλλο κοινό ασθενή. Και να λέω, μου λέτε έχω κρυσοκύλη. Ναι. Και λέω, πώς δημιουργείται αυτό, δηλαδή πώς το έπαθα εγώ? Έτσι, μιλάτε σε έναν γιατρό, αλλά από τη θέση του ασθενή. Επομένως, η πρώτη άποψη, η οποία, επειδή κατ' ουσίαν η κρυσοκύλη σαν πάθηση δεν είναι απόλυτα τεκμηριωμένη για το πώς ή πότε δημιουργείται. Γι' αυτό έχουν βγει ορισμένες θεωρίες. Η πρώτη από αυτή η οποία ισχύει σε κάποιους ασθενείς δεδομένων ανατομοπαθολογικών ευρημάτων είναι ότι υπάρχει απουσία ή ανεπάρκεια των βαλβίδων της έσωσπερματικής φλέβας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο άνθρωπος λόγω της όρθιας τάσης του έχει και αυξημένη επίπτωση στην κρυσοκύλη σε σχέση με τα άλλα ζώα, τα οποία εμφανίζουν κρυσοκύλη μόνο σε παθολογικές καταστάσεις και όχι λόγω ανεπάρκειας φλεβών. Η δεύτερη η θεωρία του Κούλσετ είναι ότι υπάρχει μία συμπίεση της αριστερής νεφρικής φλέβας ανάμεσα στην άνω μεσεντέρια αρτηρία και την κοιλιακή αορτή, το φαινόμενο του καρδιοθράφστη. Και αυτή η θεωρία ισχύει για ορισμένα περιστατικά. Η τρίτη θεωρία είναι για όγκους νεφρού ή οπισθοπεριτονέου. Αυτή είναι αληθινή, ισχύει σε περιπτώσεις κυρίως δεξιάς κρυσοκύλης μονή, δηλαδή όταν υπάρχει μόνο δεξιά. Και τέλος υπάρχουν άλλες μικρότερες θεωρίες που εξηγούν λιγότερα περιστατικά, όπως είναι μία αρτηριοφλεβική διαταραχή στην αιμάτωση του όρχη κατά την εφηβεία, που σημαίνει ότι η αρτηρία και η φλέβα, η σπερματική αρτηρία και η σπερματική φλέβα δεν έχουν τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία ανομαλία στο πώς δέχεται η φλέβα την αυξημένη αιμάτωση που της δίνει η αρτηρία λόγω του πέρασματος από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, με αποτέλεσμα τελικά η φλέβα να καταραίει. Εδώ υπάρχουν τρία επίπεδα κατάρρευσης της φλέβας. Ένα είναι αυτό που αντέχει ακόμα και έχει κάποιο μυϊκό τόνο, γιατί υπάρχει μυϊκός τόνος. Το δεύτερο στάδιο είναι αυτό που ο μυϊκός τόνος καταραίει, αλλά δεν υπάρχει παλινδρόμηση. Και το τρίτο στάδιο είναι αυτό που τελικά υπάρχει παλινδρόμηση. Εξηγεί λίγα περιστατικά. Και βέβαια είναι κάποιες μικρές αναστομώσεις μεταξύ της σπερματικής αρτηρίας και άλλων αγκείων, όλων αυτών που αναφέρονται εδώ πέρα, τα οποία μπορούν λόγω της αυξημένης πίεσης να δικαιολογήσουν την διάταση του φλεβικού δικτύου. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η τάση μέσα, η πίεση μέσα στο φλεβικό δίκτυο, στη σπερματική φλέβα, είναι 10 μιλιμέτρ της στήλης υδραγύρου. Να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση. Να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις. Η
Γενικά, οι θεωρίες αυτές είναι αποδεκτές. Υπάρχει κάποιο γενετικό υπόβαθρο το οποίο επηρεάζει τη δημιουργία της κυσοκύλης όσον αφορά την ανεπάρκεια των φλεβών? Όχι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Δεν το ξέρουμε. Μην λέτε δεν υπάρχει. Ναι, μιλάω πάντα με την παρούσα γνώση, έτσι. Να γίνω σαφής αυτό, ότι ισχύει με την παρούσα γνώση και σε μη επιβεβαιωμένα πειραματικά μοντέλα, έτσι. Ωραία, επειδή... λοιπόν. Άρα, ναι, αλλά σημασία έχει ακριβώς, επειδή αυτό είναι ένα σχολείο, ο τρόπος που λέμε δεν υπάρχουν δεδομένα. Ακριβώς. Έτσι. Είναι το ίδιο που έγινε στη συζήτηση με την προστατήτιδα. Δηλαδή, η αντίδρασή σας ήταν προς τον Ηρακλήδο Μητσογιάννη, γιατί έλεγε αυτός ο ορισμός δεν υπάρχει, δεν είναι. Λοιπόν, αυτό πάντοτε είναι αναφορά στη γνώση της σήμερα. Και ξέρετε πόσο γρήγορα ανατρέπονται στην ιατρική. Άρα, σε οτιδήποτε λέμε όχι, δεν είναι σωστό, είναι με τα σήμερα δεδομένα. Έτσι. Αν μπορώ να πω, εσύ που δεν έχει καταγραφεί το ευρώπινο γονιδίο, φυσικά δεν ξέρω τι είναι το ίδιο γενετικό. Η γνώση είναι πάρα πολύ προφανώ. Όχι, δεν με γράφει καθόλου. Και να επαναλάβω ότι. Ναι. Τώρα είναι ακούμε. Ακούγουμε, δεν πλέον το έχει ρυθμίσει. Από τη στιγμή που δεν έχει κατογραφεί το ανθρώπινο γονιδίωμα, το να λέμε, να πούμε ότι γνωρίζουμε ότι κάτι οφείλεται σε γονιδιακά αίτια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα είναι κάτι που νομίζω ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο μέχρι να είμαστε σίγουροι να πούμε ότι κάποια ασθένεια γονιδιακά οφείλεται σε γονιδιακά αίτια ή γενετικά κληρονομούμενα. Να το θέσω κάπως αλλιώς, από τη στιγμή που το είπες έτσι στα μάτια. Κληρονομική προδιάθεση υπάρχει, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που ο πατέρας είχε κυρσοκύλη και ο γιος είχε κτλ. Ναι, έχουν περιγραφεί, έχει περιγραφεί, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα σε μεγάλες μελέτες. Δηλαδή, πράγματι, υπάρχει μία μοναδική μελέτη, η οποία έχει υποστηριχθεί αργότερα από άλλες, που δείχνουν ότι τα αδέρφια ασθενών με κυρσοκύλη έχουν αυξημένη επίπτωση σε κυρσοκύλη. Αλλά δεν έχει βρεθεί προδιαθεσικός παράγοντας, ούτε γονιδιακό αίτιο. Εξάλλου και η συχνότητα είναι τόσο μεγάλη που... Αυτό δεν ακυρώνει τη μελέτη. Δεν ακυρώνει. Έτσι. Δηλαδή, η διαδικασία είναι, οι επιδημιολογικές μελέτες είναι για να φανούν κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι σχετίζονται. Και μετά προσπαθούμε με αυτούς να το δικαιολογήσουμε, να πούμε γι' αυτή συμβαίνει, να το ψάξουμε αυτό το πράγμα. Και δεν είναι εύκολο να φτάσει στην απόδειξη, αλλά είναι η καθοδήγηση. Δηλαδή, άμα βρεις ότι... Ναι, τα αδέρφια είναι τρεις φορές πιο συχνό να έχουν, άμα έχει ο ένας από τους άλλους, εδώ κάτι τρέχει. Είναι πολύ δύσκολο μετά να βρεις γονιδιακά τι γίνεται και να το εντοπίσεις και μετά ακόμα πιο δύσκολο να βρεις διαγνωστικό τρόπο. Θέλεις δρόμο, αλλά είναι μια καταγραφή που ισχύει. Ο πίσω προηγείται, συνάδελφος. Εσείς. Πέστε. Έχετε υπόψη σας, αν έχετε στοιχεία, αν στους ασθενείς που βλέπουμε κυρσοκύλη, αν υπάρχει και αυξημένη επίπτωση, αυτό που λέμε κυρσού σε κάτω άκρα ή κάποια συσχέτιση, δηλαδή αν υπάρχει ένα σύνδρομο φλεβικής ανεπάρκειας περισσότερο, ενταγμένο δηλαδή μέσα σε κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν έχω κάτι υπόψη. Δεν έχετε. Πάντως εμπειρικά, γι' αυτό το ρωτάω. Και όλοι μας το έχουμε δει αυτό. Λοιπόν, κυρσούς, όχι ότι είναι αποκλειστικό, αλλά είναι κυρσί, αιμορροίδες, διάφορες ανεπάρκειες που φέρουν. Κυρσί ισοφάγου, η οποία είναι επικίνδυνη. Αλλά δεν έχω υπόψη μου κάτι σε εργασία πάνω σε αυτό. Ναι. Αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ έχει μια σχετική σχέση με αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος. Έρχονται, βλέπουμε, κυρσοκύλες και στα 13 και στα 23 και στα 33. Η μέχρι τώρα αιτιολόγηση της παθογένειας της κυρσοκύλης δεν δείχνει κάτι το επίκτητο. Όλα θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο προϋπήρχαν. Γιατί το ένα να το δούμε στα 13, στα 23 ή στα 33. Λοιπόν, καταρχήν... Είναι δηλαδή κάτι που έκανε αυτός κατά διάρκεια της ζωής του, γιατί το ρωτάνε. Ήταν κάτι που έκανα, γιατρέ, λάθος, ήταν κάτι που έπρεπε να κάνω ή που δεν έπρεπε να κάνω. Είναι αυτό που είπα από την αρχή, πριν ξεκινήσω να μιλάω για τις θεωρίες, είναι ότι δεν ξέρουμε πότε δημιουργείται η κυρσοκύλη στην πραγματικότητα.
Δεν υπάρχει μελέτη που να πιάσει τον άνθρωπο τη στιγμή που γεννιέται και να τον εξετάζει σταδιακά για να δει σε ποιο σημείο θα δημιουργηθεί η κυρσοκύλη, αν έχει την κυρσοκύλη σε μικρότερη ηλικία. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αν πάρουμε γκρουπα, ηλικιακά γκρουπα ανδρών και τα μελετήσουμε από τη μικρή ηλικία, στην εφηβική ηλικία και στη μεγάλη ηλικία, βλέπουμε ότι η κυρσοκύλη έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στην εφηβική ηλικία. Άρα υποθέτουμε ότι η κυρσοκύλη, για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακριβώς ακόμα και υπάρχουν αυτές οι θεωρίες, δημιουργείται στην εφηβική ηλικία πράγματι. Η βλάβη όμως που δημιουργεί η κυρσοκύλη είναι άλλο θέμα που θα συζητήσουμε μετά. Για το πότε δημιουργείται η κυρσοκύλη, δυστυχώς δεν το ξέρουμε και επομένως, από τη στιγμή που δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτό, δεν μπορούμε και να υποθέσουμε και δεν έχουμε βρει κάποιο γενετικό κώδικο που να δικαιολογεί αυτή την κατάσταση, δεν μπορούμε να ξέρουμε και το γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό που ο συνάδελφος νομίζω λέει είναι ότι εντάξει, δημιουργείται οκ, μετά όμως εξελίσσεται. Είναι μια διαδικασία η οποία εξελίσσεται. Το οποίο θα το πούμε. Το οποίο θα το πούμε. Απλώς έτσι εξελίσσεται αυτό. Εξελίσσεται. Χειροτερεύουν τα πράγματα, υπάρχουν παράγοντες που το κάνουν να χειροτερεύει. Και θα δούμε. Μία από αυτές, ας πούμε, η απρόληψη, ας πούμε, για την κυρσοκύλη. Ένας καλός λόγος για πρόληψη να μην σου καταστρέψει τους όρχες. Ποιο είναι? Να τρως πάρα πολύ αγατάπαυστα. Κοιτάτε παράξενα. Θα σας το πει ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί? Όπως δεν το ξέρω, πιάσατε σε αυτό το σημείο. Να τρώνε ακατάπαυστα. Όχι. Είναι... Υπάρχει μελέτη που δείχνει... Ποιος, κύριε Δημητριάδη, έχει περισσότερες πιθανότητες? Πέστε ότι και εγώ και εσείς έχουμε κυρσοκύλη. Ποιος κινδυνεύει περισσότερο να πειραχθούν οι όρχες του? Υποθέτω αδύνατος, αλλά δεν ξέρω γιατί μόλις... Σαφέστατο αδύνατος. Μόλις το είπατε, αλλά... Σαφέστατο αδύνατος. Εμένα όταν βήχω και όταν κάνω εκτονώνεται στο στομάχι προς τα μπροστά όλα, δεν πάμε προς τα κάτω. Εσείς άμα ήσασταν και γυμναστής, γι' αυτό οι γυμναστές όποτε ή αυτοί που αθλούνται έχουν το χάλι στο μαύρο, οι παλινδρομείς σου γίνονται να. Εμένα εκτονώνονται όλες οι πιέσεις οι ενδοχιλιακές στην κοιλιά μου μπροστά. Αυτό είναι γεγονός, έτσι, δεν είναι θεωρία.